Άλλη μια επιτυχημένη αθλητική χρονιά έκλεισε το Σάββατο για την Ακαδημία του Απόλλωνα Βουναρακίου με την καθιερωμένη τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στο γηπεδάκι της Ακαδημίας στην περιοχή του Βουναρακίου. Στην όμορφη αυτή εκδήλωση που ξανάγινε μετά από 2 χρόνια λόγω πανδημίας, το παρόν έδωσαν τα παιδιά από όλα τα ηλικιακά τμήματα του Συλλόγου K6, K10, K12, K14 και K16, αρκετοί γονείς καθώς και οι προπονητές της Ακαδημίας. Ο απολογισμός της αγωνιστικής περίοδου 2021-2022 έγινε από τον υπεύθυνο του Απόλλωνα Βουναρακίου Γιάννη Βόικο, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως ήταν μια όμορφη σεζόν για το Σύλλογο, με πιο σημαντική στιγμή να είναι ότι κατάφερε να αναδειχθεί υπερπρωταθλητής στον ομό Λέσβου Λίμνου στις κατηγορίες K12 και K14, ενώ θετική κρίνεται η χρονιά και για την K16, παρότι δεν πήρε τον τίτλο, ενώ η K10 συμμετείχε σε αγώνες επίδειξης. Πλέον τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει αρκετά, αλλά πάντα η καρδιά τους και η ψυχή τους, αλλά όπως βλέπετε και η φυσική τους παρουσία είναι κοντά σε εμάς. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχουμε κοντά μας τον Θεολόγο, τον Ορέστη, τον Περικλή, τον Μανώλη και τον Στράτο. Ένα χειροκρότημα. Είναι τα παιδιά που βάλανε από πολύ μικρά τις βάσεις από το 2012 ή το 2013 που επίσημα ιδρυθήκαμε. Τους είχαμε κοντά μας και βάλαν τις βάσεις για να η ομάδα συνεχώς από εκεί και πέρα να πάρει την ανωδική πορεία που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Η βραδιά ξεκίνησε με τους προπονητές του Απόλλωνα Βουναρακίου να παραδίδουν στα παιδιά τα αναμνηστικά διπλώματα για τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις και στους αγώνες της Ακαδημίας. Με την διαφορά πως τα μικρά παιδιά της K6 πήραν αναμνηστικό δίπλωμα απλώς για τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις, μιας και στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Αναμφισβήτητα το ωραιότερο κομμάτι στην τελετή λήξης ήταν όταν δόθηκε το κύπελλο στις ομάδες K12 και K14 που έκαναν τρομερή χρονιά, κατακτώντας τόσο το πρωτάθλημα στη Λέσβο όσο και εκείνο στον Ομό και μάλιστα χωρίς να σημειώσουν ήττα. Αυτές οι δύο κατηγορίες πήραν από τον κόσμο το πιο ζεστό χειροκρότημα ως ανταμοιβή για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά ώστε να φτάσουν στην καταξίωση. Αξίζει να αναφέρουμε πως την απονομή στις υπερπρωταθλήτριες ομάδες της K12 και της K14 έκανε ο πρόεδρος του ΑΕΤΟΥ Λουτρών, Νίκος Πανός, όπου η ομάδα του αναδείχθηκε επίσης υπερπρωταθλήτρια στον Ομό. Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας έναν πολλάκις πρωταθλητή φέτος στον Ομό μας. Κύριε Σπανέ, θα μπορούσατε να έρθετε λίγο κοντά μας. Ο κύριος Πανός είναι ο πρόεδρος του Πολυνίκη ΑΕΤΟΥ Λουτρών που φέτος σάρωσε και αυτός όπως και εμείς τα πάντα στο δρόμο του όσον αφορά το πρωτάθλημα Λέσβο και την κατεπέκτανση της ΕΠΣΕ Λέσβου, πηγαίνοντας και στη Λίμνο και έχοντας την ομάδα ΑΕΤΤΗ όπως και οι δικές μας ομάδες ΑΕΤΤΗΣ, και μας τιμά σήμερα με την παρουσία του. Χαίρομαι να βρίσκομαι ανάμεσα πρωταθλητές. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που αγαπάει τόσο πολύ και επιτυχίες θα έρθουν από μόνες τους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Επίσης θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο στο τηλεόραση του Aeolus TV, που πάντα είναι δίπλα μας, συγκάλυψε όλων των γεγονότων των ποδοσφαιρικών και μείωσε όσον αφορά την Ακαδημία μας. Να θυμίσουμε πως η K12 του Απόλλωνα Βουναρακίου στον τελικό που είχε γίνει στο γήπεδο του Παπάδου κατέκτησε τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στον Αστέρα Νίκης, ενώ η K14 πήρε το πρωτάθλημα πολύ πιο άνετα κερδίζοντας με το Ευρύ 9-1 τον Οδυσσέα Ελίτη. Για το πρωτάθλημα στον Ομό που θεσπίστηκε για πρώτη φορά από την ΕΠΣ Λέσβου, η K12 του Απόλλωνα νίκησε 6-0 την ΑΕ Λίμνου, ενώ η K14 ανακηρύχθηκε υπερπρωταθλήτρια μετά το 3-1 που σημείωσε. Η αλήθεια είναι ότι ο Απόλλων Βουναρακίου σαν Ακαδημία χρόνο με το χρόνο σημειώνει όλο και περισσότερες επιτυχίες, με πολλά παιδιά να επιλέγουν αυτό το σύλλογο για να αγωνιστούν λόγω και της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται από όλους τους καταξιωμένους προπονητές της Ακαδημίας. Στο φινάλε της τελετής λήξης όλοι μαζί έβγαλαν την αναμνηστική φωτογραφία με την ευχή για καλό καλοκαίρι και ραντεβού το Σεπτέμβριο για τη νέα αγωνιστική περίοδο, που είναι σίγουρο ότι θα φέρει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες για την Ακαδημία του Απόλλωνα Βουναρακίου.